Το οποίο δημιουργήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα και ήταν πρώτο στην επικαιρότητα για 2 συνεχείς ημέρες. Αυτό βεβαίως δεν τελειώνει. Έχει να κάνει με το τι συνέβη και στην στέγη ηλικιωμένων Άγιος Γεώργιος στη Λάρνακα, όπου κάποιος πήρε την ευθύνη και τοποθέτησε, την απόφαση, συγγνώμη, όχι την ευθύνη, την απόφαση και τοποθέτησε ανήλικους, ασυνόδευτους μετανάστες μαζί με τους ηλικιωμένους. Δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Καμπουράκο από το Γενικό Γραμματέα του Κλάδου Λειτουργών του Γραφείου Ευημερίας της ΠΑΣΗ. Να τον καλημερίσω. Γεια σας, κύριε Καμπουράκο, καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα και στους τηλεθεατές σας. Διάβασα μάλλον από την Παρασκευή με πάρα πολύ προσοχή την ανακοίνωση που εξέδωσε η ΠΑΣΗΔΗ, η οποία καλεί να πάρθουν τα ανάλογα μέτρα. Διαφορετικά θα υπάρξουν αντιδράσεις και από την πλευρά σας. Αντιλαμβάνομαι ότι ζητάτε ασφάλεια εσείς οι ιδρυματικοί λειτουργοί. Ακούσαμε και από ιδρυματικούς λειτουργούς που ήταν στο συγκεκριμένο το γυροκομείο της στέγη ηλικιωμένων, καλύτερα να την πω, ότι τα πράγματα δεν ήταν καθόλου ρόδινα όπως κάποιοι ήθελαν να τα δείξουν, έτσι. Και ότι, εντάξει, επειδή ακούστηκαν διάφορα, ότι ήταν υπερβολικοί όσοι μίλησαν, ότι ήταν σε ένταση στιγμής κτλ. Τι λέτε, κύριε Καμπουράκο? Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε ότι τα προβλήματα στα κρατικά ιδρύματα χρονίζουν. Χρονολογούνται και εμείς έχουμε στείλει επιστολή στον Υφυπουργό. Η τελευταία που στείλαμε ήταν στις 9 του 2024, όπου τονίζαμε, που κωδικοποιούσαμε το σύνολο των προβλημάτων που υπάρχουν στα κρατικά ιδρύματα. Και ζητούσαμε να δρομολογηθούν λύσεις για το σύνολο των προβλημάτων, το οποίο περιλαμβάνει εκτός από τα προβλήματα τα εργασιακά και τον υπερπληθυσμό των ενίκων και άλλα. Ναι. Επίσης, υποβάλαμε και μια σειρά από προτάσεις όσον αφορά το πώς εμείς θεωρούμε ως εργαζόμενοι ότι μπορεί αυτό το πρόβλημα να δρομολογηθεί και λυθεί. Και έχει γίνει κάτι, έχει γίνει κάποια αλλαγή? Δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση, για να είμαστε ειλικρινείς τώρα. Μάλιστα. Και αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι οι λύσεις πλέον στα κρατικά ιδρύματα δεν μπορούν να είναι προσωρινές. Ναι. Νομίζω ότι το έχω επαναλάβει και την προηγούμενη εβδομάδα σε πολλούς συναδέλφους, να το πω και μια φορά στον αέρα το δικό σας, ότι έχουμε τρεις άξονες εισηγήσεων. Ο πρώτος είναι να έχουμε μικρά ευέλικτα ιδρύματα, τα οποία να έχουν 4-5 άτομα υπηρετούμενες το καθένα και να μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες, να μην έχουν ταμπέλες, να είναι ενταγμένα με στην κοινότητα. Το δεύτερο που είπαμε είναι ότι πρέπει οι ιδρυματικοί λειτουργοί να αναβαθμιστούν μισθολογικά για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε το κοινωνικό προσωπικό. Και το τρίτο που είπαμε είναι ότι οι υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας πρέπει επιτέλους να έχουν ταυτότητα και να εξυπηρετούν τα άτομα τα οποία είναι αρμοδιότητά τους. Ναι. Να πω μόνο σε αυτό το σημείο ότι έχει ψηφιστεί το νομοσχέδιο για την λειτουργία του Υπουργείου Μετανάστευσης, το οποίο μέσα στις πρώτες λειτουργίες του είναι και η λειτουργία δομών για την φιλοξενία ανήλικων αιτητών πολιτικού ασύλου. Κάτι τέτοιο, παρά το γεγονός ότι έχει ψηφιστεί το νομοσχέδιο εδώ και κάποιες μήνες, δεν έχει συμβεί. Ναι, γιατί δεν υπάρχουν οι δομές. Κυρία Καμπουράκο, απλώς από αυτό το νομοσχέδιο που το έχουμε και το βλέπουμε, αυτό που λείπει είναι οι δομές, οι οποίες δεν έχουν γίνει. Δεν έχουν σχεδιαστεί, υπάρχουν και πάρα πολλές αντιδράσεις. Εν τω μεταξύ, να πάμε πίσω στην κουβέντα του Αγίου Γεωργίου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είχε ακουστεί και το εξής, ότι γιατί αντιδράσατε τώρα και δεν αντιδρούσατε από τον Ιούνιο που παρουσιάζονταν τα προβλήματα. Αξίζει να σημειώσουμε ότι είχαν πάει επιστολές στο αρμόδιο Υφυπουργείο, αν δεν κάνω λάθος. Μάλιστα, στις 9/7, όπως σας ανέφερα και προηγουμένως. Ναι. Αλλά δεν είχε γίνει κάτι, ούτε εκεί λάβατε κάποια απάντηση. Δεν έχουμε λάβει ως σήμερα. Θεωρείτε υπερβολικές τις τοποθετήσεις των λειτουργών, έτσι όπως ακούστηκαν στα μέσα ενημέρωσης για τη συγκεκριμένη κατάσταση, κύριε Καμπουράκο? Θεωρώ ότι οποιοδήποτε εργαζόμενος εργάζεται κάτω από δύσκολες ή απαράδεκτες ή ακατάλληλες συνθήκες ασφάλειας και υγείας, είναι φυσιολογικό ότι κάποια στιγμή θα νιώσει την ανάγκη για εκτόνωση και να είναι και ιδιαίτερα συναισθηματικό σε αυτά που θα πει. Ναι. Επίσης, να ρωτήσω κάτι. Αυτοί οι λειτουργοί οι οποίοι ήταν εκεί και ήταν για τους ανήλικους ασυνόδευτους, αντιλαμβάνομαι ότι τώρα έχουν φύγει, έχουν πάει κάπου αλλού, έχουν μείνει εκεί.
Δεν έχω πλήρη ενημέρωση. Έχω μόνο μερική ενημέρωση ότι μέρος του προσωπικού έχει μετακινηθεί σε διάφορες άλλες δομές. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, κύριε Καμπουράκο. Και εμείς πάμε στον...